Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή θα πάμε. Θα καλημερίσω τον κύριο Μιλτιάδη Βαβιτσιώτη, τον αναπληρωτή υπουργό αρμόδιο για τα ευρωπαϊκά θέματα. Να συζητήσουμε λίγο για τις εξελίξεις με την Τουρκία. Κύριε Βαβιτσιώτη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, επιστολή από την Ελλάδα στον ΟΗΕ. Πρωτού μπούμε λίγο στις λεπτομέρειες και στα σημεία της επιστολής, θέλω να μου πείτε ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να την κάνουμε αυτή την κίνηση, διότι προφανώς υπάρχει κάποιος λόγος πίσω από αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει ο λόγος ότι υπήρχαν ήδη, υπήρχε σε εκκρεμότητα η απάντηση σε προηγούμενη επιστολή της Τουρκίας. Άλλωστε το λέει το κείμενο της επιστολής από το προημείο του. Υπήρξε μια αίσθηση ότι δεν θα υπάρξει απάντηση. Μπαίνουμε όμως στην απάντηση τελικά. Μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Μπαίνουμε στην απάντηση γιατί είχε αυξηθεί ο πύχης της έντασης από την τουρκική πλευρά. Το βασικό κομμάτι το οποίο επί της ουσίας από ό,τι αντιλαμβάνομαι προσπαθεί να απορρίψει και με στοιχεία αδιάσυστα και επιχειρήματα βασισμένα στο διεθνές δίκαιο και σε διεθνείς συμβάσεις είναι το κομμάτι και των ισχυρισμών της Άγκυρας στο σύνολό τους, κυρίως όμως το κομμάτι περί αποστρατικοποίησης νησιών του Αιγαίου καθώς και επιχειρηματολογία δήθεν διασύνδεσης του συγκεκριμένου θέματος με την ελληνική κυριαρχία επ' αυτών των νήσων, διότι αυτό θέτει η Τουρκία. Λέει δηλαδή ότι το ένα συνδέεται με το άλλο και η κυριαρχία είναι το βασικότερο, όχι η αποστρατικοποίηση. Ακριβώς. Η Τουρκία ισχυρίζεται με ένα λογικά υπερβατικό σχήμα, δηλαδή ένα σχήμα που υπερβαίνει τη λογική, ότι εφόσον οι συνθήκες με τις οποίες μεταβιβάστηκαν στην Ελλάδα, στις οποίες ειδήσετε παρόδο, δεν αποτελεί η Τουρκία μέρος των συνθήκων αυτών, δεν είναι από τα μέρη τα οποία συμπογράφουν αυτές τις συνθήκες, αλλά δεν πειράζει, μεταβιβάστηκαν στην Ελλάδα και χαρακτηρίστηκαν ως αποστρατικοποιημένες ζώνες, η κατάργηση της αποστρατικοποίησης επιφέρει αλλαγή και στην κυριαρχία. Αυτό όμως, καταρχάς, για να ίσχυε, θα έπρεπε να αναφέρεται ρητά. Είναι κάτι το οποίο δεν αναφέρεται ρητά. Δεύτερον, η ενίσχυση, η αμυντική ενίσχυση και θωράκιση των νησιών δεν έχουν σχέση με καμία επιθετική επιβολή της χώρας προς την Τουρκία. Το αντίθετο. Έχουν στόχο να αποτρέψουν τη γείτονα από το να ανοίξει τις ορέξεις της και να θέλει να μπει σε ελληνικό έδαφος, σε ελληνικά νησιά, δημιουργώντας τετελεσμένα. Κάτι το οποίο ορίζει, μάλλον το οποίο το λέει ξεκάθαρα και ο κύριος Τσαβούσογλου. Ο οποίος κύριος Τσαβούσογλου λέει ότι δεν μπλοφάρουμε για τα νησιά. Τι σημαίνει αυτό το δεν μπλοφάρουμε για τα νησιά? Είναι σε επίπεδο εντυπώσεων, είναι μια όξυνση λεκτική ή μπορεί να κρύβει κάτι άλλο, κύριε Βαντζιώτη? Καταρχάς αυτή η ερώτηση νομίζω ότι θα έπρεπε να απευθύνεται στον ίδιο τον κύριο Τσαβούσογλου. Δεν έχουμε τον κύριο Τσαβούσογλου, αλλά τι εκτιμάτε? Δεν θα σας έλεγα κάτι. Εμείς, κοιτάξτε, απέναντι σε μια πολυεπίπεδη και έτσι έντονη τουρκική λεκτική επιθετικότητα, αλλά και επιθετικότητα στο πεδίο μέσα από την αύξηση των παραβιάσεων και παραβάσεων του διεθνούς δικαίου το τελευταίο διάστημα, εμείς έχουμε χαράξει μια στρατηγική η οποία περιλαμβάνει τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι να υιοθετήσουμε μια ψύχραιμη στάση και να μην είμαστε σε μια κατάσταση επιθετικής ή σε μια κατάσταση στην οποία θα πρέπει με αλόφρονα τρόπο να απαντάμε στις τουρκικές αιτιάσεις. Απαντάμε με ψυχραιμία, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και πάνω απ' όλα χωρίς να έχουμε στόχο να ρίξουμε λάδι στη φωτιά. Δεύτερον, ενεργοποιούμε όλες τις δυνατές και πιθανές συμμαχίες που έχουμε και έχουμε αναπτύξει και καλλιεργήσει στο τελευταίο διάστημα πολλούς πιο βαθύς δεσμούς με διάφορους παγκόσμιους παίκτες όπως οι ΗΠΑ και η Γαλλία. Και το τρίτο, βεβαίως, προχωράμε και συνεχίζουμε το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα, που και στην ουσία θωρακίζει την ελληνική επικράτεια, θωρακίζει την ελληνική κυριαρχία. Υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με τη στάση της Ευρώπης, κύριε Βαβιτσιώτη, το οποίο άκουσα και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και την κυρία Μπακογιάννη και αρκετά άλλα στελέχη κορυφαία της Νέας Δημοκρατίας,
να λένε ότι δεν είναι ικανοποιημένα από τις αντιδράσεις της Ευρώπης, από την ταχύτητα της Κομισιόν στο να αντιδράσει σε αυτή την όξυνση από την πλευρά της Τουρκίας. Και θέλω να ρωτήσω εσάς, εσείς είστε ικανοποιημένος ή πρέπει να γίνουν περισσότερα νομίζω πράγματα. Νομίζω ότι το είδαμε όλοι τις τελευταίες μέρες, τον τρόπο με τον οποίο καθυστερημένα αντέδρασε η Κομισιόν σε προκλήσεις. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει και η Κομισιόν να αντιληφθεί ότι πρέπει να, και οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αντιληφθούν ότι πρέπει να ανταποκρίνονται έγκαιρα και με αποφασιστικότητα απέναντι σε αυτό το προκλητικό πλαίσιο. Το δεύτερο είναι, το δήλωσα και εγώ στη Βουλή προχθές, ότι δεν μας ικανοποίησε το γεγονός ότι όταν υπήρξε η παραβίαση της ΑΟΣ της Ελλάδος δεν είδαμε από την πλευρά της Ευρώπης την υιοθέτηση κυρώσεων. Σε αντίθεση με το τι συμβαίνει σήμερα σε σχέση με την Ουκρανία, όπου έχουν υιοθετηθεί ήδη 5 πακέτα κυρώσεων και πάει προς ολοκλήρωση το έκτο. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη είναι απλά ένας βραδικίνητος μηχανισμός ο οποίος δεν έχει αντανακλαστικά, ή σημαίνει ότι υπάρχουν άλλα συμφέροντα τα οποία εμποδίζουν να είναι ξεκάθαρη η στάση της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία? Νομίζω ότι ισχύουν όλα αυτά και ακόμα περισσότερα. Δηλαδή είναι ένα πολύ επίπεδο, είναι ένας οργανισμός ο οποίος λαμβάνει αποφάσεις με πολλά και διαφορετικά επίπεδα, με διαφορετικές και με διαφορετική μεθοδολογία. Και βέβαια είναι ένας οργανισμός ο οποίος λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του και λόγω της ομοφωνίας η οποία υπάρχει στις αποφάσεις που έχουν σχέση με την εξωτερική πολιτική, το τι λέει το κάθε κράτος μέλος. Αυτό σημαίνει ότι θα παραμένει έρμεο κάθε φορά των συμφερόντων των κρατών μελών η ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Διότι στο τέλος αυτό το οποίο... Αυτό ακούστε κύριε Τζενό. Αυτό είναι ψευδοδρύμια. Αν αποφασίσουμε να πούμε ότι στα πλαίσια της Ευρώπης δεν θα έχουμε βέτο, πράγμα το οποίο είναι απόλυτα και από τη δικιά μας πλευρά, είναι μια άλλη Ευρώπη. Υπάρχουν χώρες που σήμερα υποστηρίζουν ότι τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και της υποβολής κυρώσεων δεν πρέπει να υπάρχει βέτο. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ομοφωνία. Θα πρέπει να υπάρχει μια πολιτική που η πλειοψηφία των κρατών μελών και η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει να αποφασίζει και οι άλλοι να ακολουθούν. Είμαστε διατεθειμένοι σαν Ελλάδα να συμμετάσχουμε σε ένα διεθνή οργανισμό στον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες να μην συμφέρουν και να μην μπορούμε να τις μπλοκάρουμε? Να το αντιστρέψω λοιπόν εγώ το ερώτημα. Είναι το βέτο ένα εργαλείο αυτή τη στιγμή το οποίο μπορεί να είναι αποτελεσματικό σε σχέση με την Τουρκία? Βλέπουμε την Τουρκία ότι χρησιμοποιεί το βέτο στο ΝΑΤΟ. Εγώ θεωρώ ότι και εμείς το έχουμε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν στο ΝΑΤΟ. Ναι, εγώ μιλώ, προφανώς. Ναι, εγώ μιλώ για την Τουρκία. Μιλώ για την Τουρκία, για τις αποφάσεις που αφορούν την Τουρκία. Ναι, αλλά ξέρετε, το λέμε η Τουρκία χρησιμοποιεί το βέτο και εμείς χρησιμοποιήσαμε το βέτο στο παρελθόν. Ο Κώστας Καραμαλής στο Βουκουρέστι χρησιμοποιήσε το βέτο. Χρησιμοποιήσε την ομοφωνία για να μπλοκάρει και να πιέσει την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, άρα το βέτο είναι κάτι το οποίο εγώ θεωρώ ότι προστατεύει τα εθνικά συμφέροντα. Σου δίνει τη δυνατότητα να κάθεσαι ισότιμα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όχι να υπολογίζεσαι με βάση το πληθυσμό σου και το μέγεθός σου. Κύριε Παρβιτσιώτη, εκτιμάτε ότι η Τουρκία, ή μάλλον η συμφωνία που υπήρξε για ένα μορατόριο, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, έχει οριστικά μπει στον πάγο? Θεωρείτε δηλαδή ότι η Τουρκία, εκτός από τη ρητορική, θα προσπαθήσει να κλιμακώσει και σε επίπεδο επιχειρησιακό στο πεδίο δηλαδή? Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα μορατόριο το οποίο, έτσι όπως το λέτε, ίσως. Με την έννοια του ότι η επιθετικότητα του τελευταίου διάστημα δεν μας αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας ότι, ξέρετε, θα περάσουμε, ότι περνάμε μια περίοδο στην οποία έχει υποχωρήσει ο βαθμός της έντασης.
Το κομμάτι της ενεργειακής, να το πάμε λίγο και στο κομμάτι της ενεργειακής κρίσης, κύριε Βρεψιώτη, βλέπουμε φως, βλέπετε φως στο τούνελ εσείς, βλέπετε δηλαδή ότι μπορεί να υπάρξει μία απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να δώσει μια γενικότερη λύση, διότι αυτή τη στιγμή το βάρος έχει πέσει στα κράτη-μέλη. Και τα κράτη-μέλη, ανάλογα με τους προϋπολογισμούς τους, ανάλογα μέτρα μπορούν να πάρουν. Η χώρα μας δεν είναι από αυτές που έχει ατελείωτη δυνατότητα δημοσιονομική. Ή είμαστε κοντά σε κάτι τέτοιο, ή και εκεί τα συμφέροντα καθυστερούν τις όποιες αποφάσεις. Εκεί δεν είναι τόσο τα συμφέροντα, όσο το γεγονός ότι έχουμε στην Ευρώπη των 27 διαφορετικά μείγματα παραγωγής ενέργειας. Δηλαδή κάθε χώρα είναι εντελώς διαφορετική από την άλλη στο ενεργειακό της μείγμα. Και αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την υιοθέτηση μίας απόφασης στην ενεργειακή κρίση, η οποία ανακαλύπτει όλους αυτό το one fit all. Οπότε έχουμε σοβαρό θέμα για να καταλήξουμε ποια είναι αυτά τα μέτρα. Φαίνεται ότι για τη σύνοδο κορυφής της που ξεκινάει τη Δευτέρα δεν έχουμε φτάσει σε επίπεδο ομοφωνίας σε κάποιες αποφάσεις. Δεν έχουμε φτάσει στο να μπορέσουμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα ληφθούν αποφάσεις που θα μας καλύψουν στο θέμα της ενέργειας. Γίνεται και άλλη μια προσπάθεια τώρα. Η τελική γραμμή είναι ότι θα πρέπει τουλάχιστον οι χώρες μέλη να αφαιθούν να κάνουν τις οποιασδήποτε παρεμβάσεις στον μηχανισμό διαμόρφωσης των τιμών της ενέργειας και ιδιαίτερα του τυπικού ρεύματος, εφόσον δεν υπάρχει ευρωπαϊκή απόφαση. Από την άλλη όμως υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν την ορθοδοξία της αγοράς, που λέει δεν πρέπει να πειράξουμε τον μηχανισμό της αγοράς, γιατί πρέπει να τον αφήσουμε να λειτουργήσει. Αυτή τη στιγμή, κατά εμάς, δεν λειτουργεί. Υπάρχει τρομερή σπέκουλα, υπάρχουν κερδοσκοπικά παιχνίδια, υπάρχει μια ραγδαία αύξηση της τιμής, η οποία είναι δυσανάλογη σε κάποιες περιπτώσεις με το κόστος της φορολογής. Γι' αυτό και περάσαμε και από τη Βουλή και αυτή την ρήτρα για την φορολόγηση του 90% των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας. Ας αφαιθούμε τουλάχιστον η κάθε χώρα να βρει διάφορους τρόπους αντιμετώπισης του ενεργειακού προβλήματος. Αλλά δεν μπορεί από τη μία να επιβάλλεται η ορθοδοξία της αγοράς και από την άλλη να μην υπάρχουν μηχανισμοί παρέμβασης. Περιμένοντας να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, δεν σας βλέπω και ιδιαίτερα αισιόδοξο. Ένα ερώτημα με το οποίο θέλω να κλείσουμε είναι το εξής. Είδαμε πριν από μερικά χρόνια πώς εργαλειοποίησε η Τουρκία το μεταναστευτικό. Βλέπουμε και συνεχίζουμε να βλέπουμε ότι δεν εφαρμόζεται η κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας του 2016. Σκέφτεστε, είναι ένα από τα θέματα τα οποία απασχολούν την Ευρώπη αυτό, το γεγονός δηλαδή ότι μπορεί να έχουμε ένα νέο κύμα εργαλειοποίησης μεταναστών από την Τουρκία, με δεδομένο μάλιστα ότι ανοίγει και το μέτωπο της Συρίας. Λοιπόν, καταρχάς εργαλειοποίηση είχαμε εμείς στον Εύρο, εργαλειοποίηση υπέστη η Λιθουανία και η Πολωνία από την Λευκορωσία πέρυσι, άρα έχει αρχίσει να γίνεται ένα φαινόμενο που πολύ πιο τακτικό από το πρωτοφανές που είδαμε το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2020. Το δεύτερο είναι ότι ναι, εμείς πιστεύουμε ότι η Ευρώπη και ειδοποιούμε τουλάχιστον και προκαταλαμβάνουμε σε κάποιες φορές τους φίλους και εταίρους μας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ναι, ότι η Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει στόχο μιας νέας εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού. Τρίτον, ανεξαρτήτως τι θα συμβεί στην Συρία, που δεν εκτιμώ ότι θα προκαλέσει ένα καινούριο κύμα μεταναστών, προσφύγων τουλάχιστον. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το τι θα συμβεί στο επίπεδο της επισκεπτικής κρίσης. Αυξάνουν οι τιμές των πληρών, αυξάνει η τιμή του ηλιελαίου, αυξάνει η τιμή του καλαμποκιού. Φαίνεται ότι θα υπάρχουν και κάποιες
ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά, όχι στην ευρωπαϊκή. Χαίρομαι που το λέτε. Χαίρομαι που το λέτε. Δεν το ακούω πολύ συχνά αυτό να το λένε. Είστε ο μοναδικός που μιλάει για το θέμα της επιστημιστικής κρίσης και θα το δούμε μπροστά μας. Είναι κάτι το οποίο και θα είναι και στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Δευτέρας. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε και το συζητάμε στο ανώτατο επίπεδο στην Ευρώπη. Αυτό θα οδηγήσει οπωσδήποτε σε κάποιες καινούριες μεταναστευτικές πιέσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και είναι γεγονός ότι θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα τις αντιμετωπίσουμε, αφού έχουμε υποστεί κιόλας την πίεση, την προσφυγική από την Ουκρανία. Μην ξεχνάτε ότι περίπου 4 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν περάσει στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επιτοπλίστων μητέρες και παιδιά. Έχουν μπει σε συστήματα κοινωνικής προστασίας και ένταξης, έχουν δεχθεί την θαλπορή κρατών μελών, 1,5 εκατομμύριο ίσως και λίγο παραπάνω από αυτούς μένουν σήμερα στην Πολωνία, γύρω στις 300.000 στη Ρουμανία, άλλοι τόσοι στην Ουγγαρία και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κατανεμηθεί με ανοσομερή τρόπο, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, στη χώρα μας είναι περίπου, έχουν έρθει Ουκρανοί πρόσφυγες γύρω στους 35.000, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, άρα έχοντας ήδη βάλει ένα πολύ μεγάλο στρες στο σύστημα προστασίας προσφύγων, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει οποιαδήποτε διαχείριση μιας μεταναστευτικής κρίσης, η οποία και ρεύματος, το οποίο μπορεί να έρθει από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, από την Αίγυπτο, από τις χώρες της Μέσης Ανατολής που θα φυγούν από τις συνέπειες αυτής της κρίσης. Λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση σε σχέση με τις εξελίξεις εκεί στην Ρωσία και την Ουκρανία. Δεν θα σταθώ στο κομμάτι το επιχειρησιακό, δηλαδή στον πόλεμο. Θα σταθώ στο γεγονός ότι βλέπω την κυρία Ζαχάροβα συνεχώς να αναφέρεται στην εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργού Εξωτερικών. Συνεχώς να εξαπολύει με κάθε αφορμή επιθέσεις στον Πρωθυπουργό ονομαστικά και στην Ελλάδα επίσης ονομαστικά. Είναι τυχαίο αυτό, κύριε Βαρβιτσιώτη? Δεν νομίζω ότι είναι καθόλου τυχαίο. Η επιλογή της Ελλάδος ως ένα στόχο δείχνει τις διαφορετικές προσδοκίες που ενδεχομένως είχαν οι Ρώσοι στο μυαλό τους για τον τρόπο με τον οποίο θα σταθούν απέναντι σε αυτή την κρίση. Ίσως υποτίμησαν τη δικιά μας προσκόλληση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στο σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας, στο σεβασμό της αυτοδιάθεσης των λαών και στο σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς. Γιατί ουσιαστικά με την εισβολή στην Ουκρανία η Ρωσία αμφισβήτησε το δικαίωμα της Ουκρανίας να έχει την κυβέρνηση που θέλει και των Ουκρανών να ψηφίζουν όποιον θέλουν για πρόεδρο. Δεύτερον, αμφισβήτησε το κυρίαρχο δικαίωμα της Ουκρανίας να επιλέγει με ποιους θέλει να πορευτεί, αν θα κοιτάζει προς τη Δύση ή στην Ανατολή, και βεβαίως αμφισβήτησε την εδαφική της ακεραιότητα. Είναι τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους έχει οικοδομηθεί η δικιά μας κουλτούρα, το δικό μας έθνος, οικοδομηθεί πάνω σε αυτές τις αξίες και έχουν δοθεί και πολλές μάχες και στο εσωτερικό της χώρας για να μπορούμε να επιλέγουμε με ποιους είμαστε και που στεκόμαστε. Οπότε λοιπόν ίσως υποτίμησε η ρωσική πλευρά τη δικιά μας προσκόλληση σε αυτές τις αρχές. Αυτό είναι νομίζω λάθος εκτίμηση από την πλευρά τους, και αν σήμερα βρίσκονται πώς το λένε έκπληκτοι μπροστά σε αυτό το φαινόμενο, ίσως θα πρέπει λιγάκι να θυμηθούν καλύτερα την ελληνική ιστορία, στην οποία άλλωστε γνωρίζουν και οι ίδιοι πάρα πολύ καλά. Κύριε Παρτσιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.